Στο νοσοκομείο κατέληξαν παιδί, μητέρα και γιαγιά, καθώ έφαγαν λαγοκέφαλο που είχε μαγειρέψει η γιαγιά. Μετά από ένα 24ωρο προληπτική νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, οι τρει πήραν εξητήριο και επέστρεψαν στο σπίτι του. Υποψιάζομαι ότι ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία του διότι τη στιγμή που ανοίξαν το ψάρι και βγάλαν τα εντόσια, προφανώς δεν έσπασε η χολή, διότι αν σπάσει η χολή αυτή του ψαριού είναι άκρος δηλητηριώδης και θα ήταν σε πιο άχημη κατάσταση οι άνθρωποι τώρα. Ε, είναι, τυχερή, είναι τυχερή που έγινε έτσι το, το θέμα. Ο χαμπρό τη γυναίκα που μαγείρεψε το ψάρι είχε ψαρέψει το λαγοκέφαλο και τον τοποθέτησε στην κατάψυξη ώστε αργότερα να τον πάει για εξέταση στου αρμόδιου. Ωστόσο, η γιαγιά και μητέρα τη γυναίκα του ψαρά βρήκε το ψάρι και χωρί να είναι υποψιασμένη ότι πρόκειται για το δηλητηριώδε λαγόψαρο, το μαγείρεψε για την κόρη και την εγγονή τη, οι οποίε και το κατανάλωσαν με αποτέλεσμα να καταλήξουν και οι τρει στο νοσοκομείο. Η θάλασσα έχει φτάξει τώρα στο απροχώρητο. Δηλαδή, τα λαγόψαρα αυτή τη στιγμή έχουν κυριαρχήσει στη θάλασσε μα. Εμείς το βιώνουμε καθημερινά. Εγώ το φώναζα πριν από 7-8 χρόνια ότι θα γίνει μάστιγα. Ε, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Κανείς και από το Υπουργείο και κανένας αρμόδιος φορέας δεν έστειλε κάποιον να συζητήσει με τους αλλιείς που δραστηριοποιούνται. Τα χειρότερα αποφεύθησαν, καθώ οι τρει στάθηκαν τυχερέ πάνω στην ατυχία του και δεν κατανάλωσαν το δηλητήριο που υπήρχε μέσα στο ψάρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η γυναίκα, η κόρη και η πεθερά του ψαρά νοσηλεύτηκαν σε τρει διαφορετικέ κλινικέ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για προληπτικού λόγου, ωστόσο μία ημέρα μετά πήραν εξητήριο και επέστρεψαν σοές και αυλαβείς στα σπίτια τους.